έχουν ξεκινήσει ήδη, έχουμε παραλάβει κάποιες αιτήσεις. Γίνεται η αποστολή με email, ηλεκτρονικά δηλαδή κατατίθενται οι αιτήσεις των μαθητών. Εμείς τις παραλαμβάνουμε βέβαια στο mail του σχολείου. Έχουμε δώσει οδηγίες και στους μαθητές για να μπορέσουν να υποβάλουν τις δηλώσεις τους ηλεκτρονικά. Η προθεσμία είναι μέχρι τις 9 του μήνα. Έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα του σχολείου οποιαδήποτε σχετική πληροφορία, τα επίσημα έγγραφα του Υπουργείου, και οι μαθητές ενημερώνονται και ήδη έχουν ξεκινήσει, όπως είπαμε, να καταθέτουν τις αιτήσεις τους. Σε ό,τι αφορά τα μαθήματα, τα εξ αποστάσεως που έχουν ξεκινήσει και εδώ στο λύκειό σας, πώς είναι η ροή των μαθητών, συμμετέχουν σε αυτά? Εδώ έχουμε μια καινούργια διαδικασία, μια καινούργια εμπειρία για όλους μας. Από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι θα πρέπει να ενταχθούμε, να το σχολείο να συμβάλλει σε αυτή την εξ αποστάσεως διαδικασία, η οποία γίνεται με δύο τρόπους. Έχουμε ασύγχρονη διδασκαλία και σύγχρονη. Θέλω να πω ότι σε μεγάλο ποσοστό, σχεδόν όλοι οι καθηγητές του σχολείου συμμετέχουν και στις δύο περιπτώσεις, της σύγχρονης και της ασύγχρονης διδασκαλίας, και πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έχουν ενταχθεί όλοι στο πρόγραμμα της σύγχρονης διδασκαλίας, άρα υπάρχουν οι τάξεις οι οποίες λειτουργούν σε καθημερινή βάση. Έχουμε πάρει μια απόφαση και εφαρμόζουμε αυτό, να λειτουργούμε παράλληλα και τη σύγχρονη και την ασύγχρονη διδασκαλία, ώστε να υπάρχει αυτή η πιο άμεση μορφή επαφής, όπου ταυτόχρονα ο καθηγητής και οι μαθητές, όλοι οι μαθητές του τμήματος, μπορούν να επικοινωνήσουν, και σε δεύτερη φάση μπορούν να επικοινωνούν με ασύγχρονη διδασκαλία μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου, το e-class, και να μπορούν να στέλνουν οι καθηγητές προς τους μαθητές να αναρτούν τις εργασίες και τις ασκήσεις που αναθέτουν στους μαθητές, και οι μαθητές να ανταποκρίνονται απαντώντας στα ερωτήματα των καθηγητών. Και για τις δύο περιπτώσεις, και στις δύο υπάρχει γενικότερα και το ενδιαφέρον και από τους μαθητές. Ναι. Και κυρίως θα ήθελα να, το ερώτημα είναι και για τους μαθητές της τρίτης λυκείου, μιας και οι πανελλήνιες εκτάσεις είναι πρώτων πυλών, αν χρησιμοποιούν αυτή την μέθοδο. Κοιτάξτε, θεωρούμε ότι και οι δύο μέθοδοι λειτουργούν και συμβάλλουν στο να είναι οι μαθητές κοντά στη σχολική διαδικασία, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Να ξεκαθαρίσω και να υπενθυμίσω ότι δεν υπάρχει θέμα κάλυψης ή συμπλήρωσης της ύλης αυτή τη στιγμή με την εξ αποστάσεως διδασκαλία. Το ζήτημα είναι, ουσιαστικά. Το ζήτημα λοιπόν είναι από τη μια να υπάρχει αυτή η αίσθηση της συμμετοχής από την πλευρά των μαθητών στην σχολική ζωή, έστω και με αυτόν τον τρόπο. Από την άλλη είναι να τους ενισχύσουμε με όποιες απορίες έχουν, απαντώντας και προσπαθώντας, ας πούμε, επί το αντικειμένο των μαθημάτων να καλύψουμε κάποιες απορίες που έχουν οι μαθητές. Υπάρχει ανταπόκριση, τα λέω αυτά γιατί δεν κάνουμε μόνο τα μαθήματα των Πανελληνίων ή αυτά τα οποία θα εξετάζονταν υποθετικά, ας πούμε, στην πρώτη και στη δευτέρα ενδοσχολικά, γραπτά εννοώ. Συμμετέχουν όλοι οι καθηγητές όλων των μαθημάτων, ανεξαρτήτως εξετάσεων δηλαδή. Κάποιοι καθηγητές που ίσως δεν έχουν την τεχνολογική κατάρτιση έρχονται εδώ στο σχολείο, μπορούν δηλαδή να... Ναι, έχουμε τη δυνατότητα αυτή, έχουμε διαμορφώσει τρεις αίθουσες και υπάρχει αυτή η δυνατότητα να έρχεται κάποιος καθηγητής εδώ και να συμμετέχει στη διαδικασία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Αυτό το κομμάτι των εξετάσεων, γιατί πολλά έχουν ακουστεί ότι ίσως η πρώτη και η δευτέρα να μην δώσουν εξετάσεις στο τέλος της χρονιάς. Τι πιστεύετε ότι θα υιοθετηθεί και από τα μέχρι τώρα στοιχεία τα οποία έχουν με δει και από την ΕΛΜΕ και από την ΟΛΜΕ? Δεν υπάρχει κάτι σίγουρο από πλευράς Υπουργείου και εγώ δεν μπορώ να πω κάτι. Η προσωπική μου εκτίμηση τώρα δεν νομίζω ότι
ενδιαφέρει. Όλα εξαρτώνται από την εξέλιξη των πραγμάτων στο θέμα της υγείας, ας πούμε, το οποίο είναι κυρίαρχο αυτή την περίοδο. Επομένως, θα ήταν λίγο παρακινδυνευμένο να κάνουμε προβλέψεις και να λέμε οτιδήποτε.